Συνάδελφο την Πέρσα σου από το Μέγκα Κύπρου, γιατί έχουμε μια αεροπειρατεία εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πέρσα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Φυσικά πρέπει να πούμε και εμείς ότι μεταδίδουμε τις πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται. Δεν είναι ένα γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί από τις ίδιες τις αρχές. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αεροπειρατεία. Πριν από λίγο, πρέπει να πούμε, αεροπλάνο των Αιγυπτιακών αερογραμμών ζήτησε άδεια και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας επικαλούμενο αεροπειρατεία. Είναι, όπως είπαμε, ένα αεροσκάφος τύπου Airbus των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβαίνουν πάνω στο αεροσκάφος 81 επιβάτες μαζί με το πλήρωμα. Οι δυνάμεις ασφαλείας φυσικά. Ήταν διεθνής πτήση, εσωτερική πτήση στην Αίγυπτο. Ήταν δηλαδή εσωτερική πτήση. Ήταν εσωτερική πτήση. Πήγαινε, ας πούμε, από το Κάιρο, από το Κάιρο κάπου στο Σινά. Ακριβώς. Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Δηλαδή πριν περίπου 45 λεπτά. Εκεί, όπως σας έχω πει, βρίσκονται οι αρχές. Έχουν συσταθεί κέντρα διαχείρισης της όλης κατάστασης. Προσπαθεί να γίνει μια επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς που φαίνεται να ελέγχουν το αεροσκάφος, να δούμε και εμείς περί τίνος πρόκειται, τι ζητάνε, αν πρόκειται για τρομοκράτες ή για οτιδήποτε άλλο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τρομοκρατικό, παιδιά, γιατί αγριεύει το πράγμα πολύ μετά και στις πτήσεις τώρα. Μπορεί να είναι και τίποτα άλλο, εσωτερικό του, δηλαδή. Να σας πω ότι η αεροπειρατεία εκδηλώθηκε στα 70 μίλια, από ό,τι φαίνεται, μακριά από την Κύπρο, με αίτημα των αεροπειρατών την προσγείωση του αεροσκάφου στη Λάρνακα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα αιτήματά του. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω ιστορικά ότι είχε σημειωθεί αεροπειρατεία ξανά το 1978 και πάλι σε αεροσκάφος των Αιγυπτιακών αερογραμμών, το οποίο και πάλι είχε προσγειωθεί στη Λάρνακα. Μέχρι. Πέρσα, θα ξανασυνδεθούμε και αργότερα μόλις μαζέψει και άλλες πληροφορίες. Μόλις μπορούμε να πούμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.